Θα σας παρουσιάσουμε απόψε με το τέλος της χρονιάς τις 13 συν 1 χειρότερες δηλώσεις της πανδημίας. Γιατί 13 συν 1, γιατί κλάνε το γατί, να πάτε αλλού να κάνετε τους έξυπνους χρονιάρες μέρες. 14. Ο ανάλογος του FDA, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ελέγχου και Ταυτοποίησης των Φαρμάκων των Εμβολίων, ο EMA, βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης ήδη των δύο πρώτων εμβολίων, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Σας δηλώνω ότι με το που θα εγκριθούν τα εμβόλια αυτά, θα παραδοθούν στη χώρα μας και μετά την παράδοση, την επόμενη ακριβώς μέρα, θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί από νωρίτερα, ας πούμε με εικονικά εμβόλια για εξάσκηση. Και σημαίνει επίσης ότι δεν θα κάτσει να κλωσάει τα εμβόλια κανένα δίμηνο έτσι για το χαβαλέ αφού θα έχουν έρθει. Άσε που, μας πρίξανε τα παπάρια καλά-καλά για την οργάνωση με τα εμβόλια από τον Νοέμβριο, 8 μήνες πριν τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, και καταφέραν να γίνουν ρεζίλη τη δεύτερη μέρα. Γιατί τι έγινε, μας έλεγαν για οργάνωση και μετά. Όταν μπήκε μέσα η ΕΚΑ και ΟΥ και δάπνου Δουφουκού, είπα να μαλακίες τώρα, βγάλω το γιατρό έξω, θέλω να κάνω εμβόλιο, πούλο γιατρέ. 13. Έχουμε τα μέσα μεταφοράς. Είναι ασφυκτικές οι συνθήκες, το κατανοώ. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε σε περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση στα μέσα μεταφοράς. Καταρχάς, ποιος σε ρώτησε πού να επενδύσουμε. Σε πήρε κάποιος τηλέφωνο και σου είπε Σωτήρης κάποιο σίγουρο χαρτί. Δηλαδή, τι φάση, παίρνεις τηλέφωνο στον Ευαγγελισμό και σε βάζουν στην αναμονή στον τηλεφωνητή, ναι, τι θα θέλατε, παθολογική κλινική για κρυπτονομίσματα πετήστε, το 1, για παράγωγα το 2, για λεωφορεία το 3. Θα μου πεις τώρα Σωτήρη μου, εγώ είμαι γιατρός, τι με ρωτάτε, και θα σου πω κι εγώ, εμείς σε ρωτάμε, εσύ τι ανακατεύεσαι, να σου. 12. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε, κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων, ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Αυτή η δήλωση είναι ένα μικρό απόσπασμα από τη συλλογή αποφθεγμάτων του κορυφαίου υπουργού με τίτλο «Αν». Ένας εσύ, ένας Παπακαλιάτης και ένας ο Κίπλινγκ. Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης τα «Αν είχαμε περισσότερες καπότες θα είχαμε περισσότερα παιδιά», «Αν είχαμε περισσότερες κλινικές απεξάρτησης θα είχαμε και περισσότερους εξαρτημένους» και το «Αν είχαμε περισσότερες εφημερίδες πάλι τα ίδια θα λέγανε». Η συλλογή τυπλοφορείται «Αν η γιαγιά μου είχε αρχίδια». Για την ιστορία, ο Γεραπετρίτης τελικά είχε άδικο. Στις 2 Νοεμβρίου διαβάζαμε στο Βήμα ότι οι μισοί θάνατοι από κορονοϊό συνέβαιναν εκτός ΜΕΘ. Μήπως τελικά έπρεπε να είχαμε λιγότερα νοσοκομεία εξ αρχής. 11. Ναι, ότι είμαστε αλήθεια. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε κύριε Παδημητρίου. Εντάξει. Εσείς δεν ξέρω πώς πανηγυρίζετε στη ζωή σας. Εγώ ότι κυβερνάμε μια χώρα που έχουμε φέρει να είναι 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Γιατί σώσαμε ανθρώπους, κύριε! Πανηγυρίζετε 120 νεκρούς! Λοιπόν, άρα σταματήστε την ντοματολογία όλη την ημέρα! Πόσες είναι οι περισσότερες συνεντεύξεις που έχετε δώσει εσείς σε μια μέρα? Έχετε δώσει 3, 4, 6, 16? Κάποια στιγμή ο άνθρωπος το χάνει, ρετάρει, τρελαίνεται. Δηλαδή, σε ρωτάνε πώς πάμε και λες τέλεια, τέλεια, τέλεια! Μακάρι να πεθαίνανε κι άλλοι όπως μου πεθαίνουν εμένα. Γαμώ το Βέλγιο, γαμώ τις σοκολάτες, γαμώ τις βάφλες, γαμώ τα όλα. 10. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης είχε δηλώσει ότι δεν έχει μεγάλη σημασία το μέγεθος των τάξεων. Να πούμε ότι μόνο άτομα πολύ χαμηλού επίπεδου θα πιάνονταν από αυτό και θα έκαναν χιούμορ με το μέγεθος. Εμείς είμαστε αυτά τα άτομα. Δεν έχει σημασία το μέγεθος της τάξης, σημασία έχει να γίνεται καλό μάθημα. Όπως λέμε, και ο μικρός ο χάρακας ευθεία την κάνει τη γραμμή. Σε κάθε περίπτωση, κανένας δεν πρέπει να κάνει χιούμορ με τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τις τάξεις με λιγότερα άτομα. Εμείς στην ανασκόπηση είμαστε ok και με τα 15. Εκεί στα 25 φοβηθήκαμε λίγο. 9. Λοιπόν, ξέρετε, εμείς οι εμπόροι είμαστε εκπαιδευμένοι. Είναι κάπως σαν μέσα στο γονίδιο του εμπόρου. Όταν σε ρωτάνε πώς πας, να λες πάντα δεν πάω και πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν ξέρω κανένα ποτέ μπορεί να λέει πάω φανταστικά, δεν έχω ανάγκη καθόλου χρήματα. Αυξήστε μου το ΦΠΑ. Εσείς τι εικόνα έχετε? Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, άρα. Αυτά που ακούσατε προηγουμένως είναι, για όσους ξέρουμε από το εμπόριο, η κωδική ονομασία ότι η δουλειά πήγε καλά. Η δουλειά πήγε καλά. Αυτό με την κωδική ονομασία ισχύει πολύ συχνά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ακούσετε άνθρωπο να λέει ότι έχει γονατίσει από την ανεργία, είναι κωδική ονομασία του «Κούλη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ» ή «Κυριάκο Τσιτάχ, για σένα κάνω αχ». 8. Είναι δυνατόν το ΕΣΥ να πάρει μόνιμο προσωπικό για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία είναι μια κατάσταση έκτακτη?
Μονιμότητα τώρα. Έλατε. Μαλάκες είναι στον πόλεμο, παίρνουν μόνο εποχικούς φαντάρους. Άμα χρειαστεί, θα πάρω, σου λέει. Εδώ υπάρχει μια ακτίδα νεοδημοκρατικής αλήθειας. Η κυβέρνηση ξέρει ότι η πανδημία είναι κάτι παροδικό. Μια υπόθεση μερικών μηνών, σου λέει. Άντε, ενός χρόνου το πολύ. Αλλά με τους νόμους που περνάνε, ετοιμάζονται για σοβαρές κοινωνικές εκρήξεις. Γι' αυτό και προσλαμβάνουν αστυνομικούς και συνοριοφύλακες που θα τους ψηφίζουν για μια ζωή. 7. Θέλω να σας ρωτήσω εάν είστε σε θέση ως Υπουργός Υγείας αυτή τη στιγμή να διαβεβαίωστε τους πολίτες στη Θεσσαλονίκη που δοκιμάζονται πιο πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά συνολικά τους Έλληνες πολίτες, ότι στη χώρα μας δεν θα ζήσουμε σκηνικά Ιταλίας, δεν θα ζήσουμε σκηνικά Μπέργαμο. Κοιτάξτε, κυρία Κοσιόνη, αυτό εξαρτάται και αφορά το σύνολο της οργανωμένης πολιτείας, αυτών οι οποίοι είναι opinion makers και opinion leaders. Ποιον opinion leaders, ρε χατζιμόσχαρο, ρε τρίβλαχε, ρε μπαστουνομόσχαρο, παλιο μπουνταλά, κακόμπαλε, ομοίωμα υπουργού. Με την ευκαιρία να συγχαρούμε τον άνθρωπο που έγινε πατέρας και μια συμβουλή φιλική από την ανασκόπηση προς τον κύριο Κικίλια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία ενός παιδιού. Ποτέ μα ποτέ μην απαντήσεις με υπεκφυγές στη μάνα του. Οι ψηφοφόροι ξεχνάνε, οι μανάδες ποτέ. 6. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας, έχει πρόβλημα η πόλη. Και έχει πρόβλημα όλος ο νομός και πιέζεται λόγω διασποράς του κορονοϊού. Και προφανώς πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, το λέω για μία ακόμη φορά, πώς αντιμετωπίσαμε τους υγειονομικούς κανόνες και τα πρωτόκολλα το τελευταίο 1-2 μήνες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στη Δράμα. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο, σου λέει. Η πόλη έχει. Τη κοντή ψωλή ή τρίχε τη φταίνε. Λογικό. Φταίει η πόλη. Γι' αυτό η σωστή αντιμετώπιση είναι αυτό που υπενήσεται ο υπουργός. Δράμινη, δράμινη. Εσείς φταίτε που δεν προσέχατε. Σαν να λέει ο προπονητής, δεν έχει πρόβλημα η ομάδα στο τρίποντο. Απλώς δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. Οπ. Αστιάκι με κικίλια και μπάσκετ. Δεν κατάλαβα. Νομίζετε ότι δεν έχω εγώ σχέση με τον μπάσκετ. Α, έχω εδώ την μπάλα. Έχω εδώ την μπάλα. Δώσε μου την μπάλα. Δώσε μου την μπάλα. Έλα. Ορίστε. Α, ποδοσφαίρο. Τι, τα ίδια είναι αυτά. Έλα τώρα όλο τους έξυπνους κάνετε. Μάθατε όλοι. 5. Όσον αφορά το ωράριο, εξετάζουμε διάφορα θέματα ώστε να μην υπάρξει κανένα συνωστισμό. Υπενθυμίζοντας βέβαια πάντα ότι δεν υπάρχει ειδική πρόληψη για μετακίνηση στις εκκλησίες, αλλά παρεπιπτόντως μπορεί κάποιος όταν κάνει κάποια άλλη έξοδο από το σπίτι του, για τους άλλους λόγους που δικαιολογεί αυτή την έξοδο, να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που λέμε ατομική λατρεία, περνώντας και από την εκκλησία της ενορίας του. Η πανδημία απαιτεί εκπαίδευση του πληθυσμού στο τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο και απαιτεί σαφήνεια στη συσχέτιση μεταξύ κινδύνου και μέτρων. Το να λες στον κόσμο πώς να σε κοροϊδεύει είναι ανώριμο. Είναι σαν να λες να φας κοστάκι μπισκότα, αλλά να κρυφτείς να μην σε βλέπω. Ή δώσ' του μπισκότα ή μην του δίνεις. Για παράδειγμα, το σύρεγα μη σου κοστάκι, τα θέλω εγώ τα μπισκότα. Έχεις φάει δύο πακέτα, κοντεύεις να σκάσεις, φάει λίγο μακαρόνι να γκώσεις. Είναι πιο παιδαγωγικό γιατί λες αλήθεια στον κοστάκι. 4. Out of a total number of ministers, 51, only 5 are women. Because unfortunately, we don't have that many women who were interested in stepping into politics. Are you serious in this whole country with all these wonderful Greek women? Υπάρχει και μια δήλωση που δεν αφορά την πανδημία, αλλά τη βάλαμε με ποσόστοση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά για την απουσία γυναικών στην κυβέρνησή του και λέει «Ο Θεός» ότι ήθελε να βάλει περισσότερες γυναίκες, αλλά είναι όλες ανίκανες, είναι μόνο για να πλένουν πιάτα. Αυτό το λέει για την αδερφή του, το καταλαβαίνεις αμέσως. Είναι από τότε που δεν τον άφηνε να παίζει μαζί της, στην εξορία. Που είναι αυτό που λέει, κάτι αντίστοιχο με το να έχει πει, ξέρω εγώ, δεν μου αρέσει να έχω σκλάβους, αλλά είναι τεμπέληδες και ηλίθιοι κι αυτοί. Και αυτό το είπε για να καταλάβουμε ότι δεν είναι σεξιστής, αλλά απλά γιδοβοσκός. 3. Και τον κύριο Τσίπρα που λέει να μοιράσουμε ρευστότητα. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας 5.000 ευρώ. Τι θα τα κάνει σήμερα ακριβώς, μπορεί να μου πείτε. Αφού δεν μπορεί να κάνει. Ταξίδια δεν μπορεί να κάνει. Σε εστιατόρια δεν μπορεί να πάει. Σε κατάστημα ψωνής δεν μπορεί να πάει. Τι θα την κάνει τη ρευστότητα. Για τρόφιμα. Που θα κρυθούν απαραίτητα αυτά τα πράγματα. Πόσα θα πάει πια. 300 κιλά. Κανείς, όχι προφανώς και όχι. Δίκιο έχει ο Άδωνης. Τι να την κάνει στη ρευστότητα. Αυτός νομίζει ότι ψωνίζουμε γούνες με τα λεφτά μας. Δεν έχει καταλάβει ότι κυνηγάμε λογαριασμούς. Νομίζει ότι μαζεύουμε χαρτζιλίκι για PlayStation. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Τα θέλω εγώ τα λεφτά για να παχύνω. Τα θέλω για να δυνατήσω. Τα θέλω για να αγοράσω πακοτίνια, να αγοράσω πομπόν για τα μαθήματα cheerleading. Να κάνω μαθήματα cheerleading, να παίξω τένις με το Λοβέρδο. Γενικώς λέω να κάνω τη γουστάρω και να μη σε ρωτήσω. 2. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία.
Σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, σας το λέω με πλήρη πεποίθηση των λόγων μου, αλλά κυρίως σας το λέω με πλήρη πεποίθηση και γνώση το τι είναι η ελληνική αστυνομία. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων όπου θα μπορούσαν να είναι πιο σκληρά τα πράγματα και εντούτοις επελέγησαν πολλοί μέθοδες πιο ήπιες. Ρε, αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νομίζει ότι δεν έχουμε ίντερνετ. Νομίζει ότι ο Ενδαρές είναι ηθοποιός. Ότι από τα Σεπόλια μέχρι τα Γιάννενα χτυπιόντουσαν μόνοι τους οι άνθρωποι και οι αστυνομικοί ήταν ευαίσθητοι. Μην με εκνευρίζεις τώρα. Φύγε όπως είσαι. Φύγε. Έλα τελείωνε τώρα. One! We did it! Επειδή η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε διαθέσιμη στον κοινοβουλευτικό διάλογο και ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει το σεβασμό του απέναντι στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, εμείς όπως γνωρίζετε διακοπές δεν κάνουμε. Κανένα Σαββατοκυριακό δεν κάναμε διακοπές. Θα θυσιάσετε όμως και ξέρω πόσο πολύτιμο είναι για σας το Σαββατοκύριακο. Τον πιστεύουμε ότι αυτός δεν πάει διακοπές. Τώρα έχει να διοικήσει μια χώρα και έχει σκληρό αφεντικό. Είναι από τις περιπτώσεις που το αστείο το είπε μόνος του. Γελάει ο κόσμος από κάτω. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και Γενικός Γραμματέας του σπιτιού του Βολταίρου πήγε για καλοκαιρινό weekend στην Αντίπαρο για να βγει φωτογραφία με τον Tom Hanks και πήρε μετά στρατιωτικό ελικόπτερο για να προλάβει παράσταση στην Επίδαυρο. Το Σεπτέμβριο έβγαλε ένα ακόμα διάγγελμα περί ατομικής ευθύνης και κουνήματος δακτύλων και έφυγε για τριήμερο. Τίνο. Παράλληλα πνιγόταν η καρδίτσα. Όταν όμως πνιγόταν η Εύη, αυτός ήταν στα Χανιά. Θέλαμε να κλείσουμε έτσι με έναν αέρα διακοπών, χαλάρωσης, ανεμελιάς και να θυμάστε ότι ακόμη και αν εσείς δεν κάνετε εμβόλια, κάποιος άλλος κάνει. Αν δεν κάνετε διακοπές, κάποιος άλλος κάνει. Αν δεν, κάποιος άλλος πάντα περνάει καλύτερα από εσάς. Θα παρατηρήσατε ότι δεν είχαμε καθόλου Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε μία δήλωσή του. Βάλτε το όνομά του στο YouTube, κάντε μια αναζήτηση και περάστε έτσι όλη την άδειά σας. Έτσι κι αλλιώς τι άλλο θα κάνατε. Λοιπόν, η ομάδα της ανασκόπησης σας εύχεται χρόνια πολλά. Να περάσετε καλά αυτές τις μέρες και τα λέμε πάλι του χρόνου.